το έργο. Άρα λοιπόν η φορτοεκφόρτωση που είναι αρμοδιότητα του Δήμου θα πρέπει και αυτή να μπει μέσα σε μια διαδικασία εφαρμογής της κανονιστικής και γιατί όχι σε ένα πλαίσιο για το οποίο ακόμα περισσότερο θα συμφωνήσουν οι φορείς. Κύριε Δήμαρχε, κάποιοι εκπρόσωποι των φορέων αναφέρουν ότι είναι πρακτικά αδύνατο για αυτούς να εργάζονται τη νύχτα. Σε αυτούς τι απαντάτε? Απαντώ ότι ο διάλογος πάντοτε είχε καλό αποτέλεσμα και από τον διάλογο δεν έχασε κανένας. Αυτό κάνουμε τώρα, διάλογο. Αυτό όμως που έχω να πω είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κανονιστική η οποία δεν εφαρμόζεται, στην οποία συμφώνησαν όλοι οι φορείς πριν από 5 χρόνια. Η νέα Δημοτική Αρχή λοιπόν έρχεται και λέει ότι δεν θέλω απλώς να την εφαρμόσω, θέλω να την εφαρμόσω με τη σύμφωνη γνώμη σας και με την καλυτέρευση αν χρειάζεται σε κάποια σημεία μέσα από το διάλογο. Εδώ είμαστε λοιπόν και ό,τι κάνουμε το κάνουμε επ' ωφελία πρώτα των πολιτών και μετά όλων των υπολείπων. Άλλωστε να μην ξεχνάμε το εξής απλό, ότι όλοι μας έχουμε διαφορετικές ιδιότητες. Την ώρα που είμαστε οι επαγγελματίες, οι οποίοι θέλουμε συγκεκριμένες προϋποθέσεις να ασκήσουμε το έργο ή την επιχειρηματικότητά μας, την άλλη στιγμή, στο υπόλοιπο μέρος της ημέρας, γινόμαστε οι πολίτες, οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον δημόσιο χώρο. Τι πρέπει να κάνουμε? Να βρούμε το μέσο όρο. Αυτή είναι η δουλειά της Δημοτικής Αρχής, να βρίσκει τη μέση οδό, το μέσο όρο, για να μπορούν όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες να είναι ικανοποιημένες και στο τέλος το σύνολο.